ιδιοκτήτες μικρής δυναμικότητας και τουριστικών καταλυμάτων, 10 και πλέον δωματίων, αλλά και ξενοδοχειακών μονάδων, βάζουν πολιτήρια στις μονάδες τους, βλέποντας το θολό τοπίο που επικρατεί γύρω από τη φετινή σεζόν και παράλληλα υπό την πίεση της έλλειψης ρευστότητας. Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργείται ένα απόθεμα αδιάθετων τουριστικών μονάδων, που σήμερα στη Χαλκιδική ξεπερνά τις 450 ή και 500. Με την τάση να ανεβαίνει συνεχώς και να είναι αυξανόμενη. Σημειώνεται πως κάποιες εξ αυτών των μονάδων φιγουράρουν μακρόν σε αγγελίες μυστικών γραφείων, χωρίς τα αναμενόμενα αποτελέσματα, καθώς η απόκτηση ξενοδοχείου εν μέσω της πανδημίας ενέχει ένα σημαντικό επενδυτικό ρίσκο. Για το θέμα αυτό θα μας δώσει πιο πολλές πληροφορίες ο συνάδελφος δημοσιογράφος από Χαλκιδική, ο Χρήστος Πέτρου. Καλησπέρα, Χρήστο. Καλησπέρα σας. Ποια είναι η κατάσταση στη Χαλκιδική, ισχύει το δημοσίευμα που είδαμε? Ναι, να πούμε ότι είναι μια κατάσταση σε ό,τι αφορά τα λεγόμενα πολιτήρια των τουριστικών επιχειρήσεων, είτε είναι ξενοδοχεία είτε είναι καταλήμματα. Είναι μια κατάσταση η οποία έκανε την εμφάνισή της στη διάρκεια της κρίσης, στη δεκαετία δηλαδή που προηγήθηκε περίπου. Είχαμε και τότε τέτοιες περιπτώσεις που ξενοδοχειακές μονάδες έβγαιναν, όπως λέμε, στο σφυρί. Κάνοντας έτσι και μία γύρα στις ιστοσελίδες που φιλοξενούν αγγελίες με πωλήσεις ακινήτων γενικότερα, βλέπουμε ότι υπάρχουν επιχειρήσεις, είτε είναι ξενοδοχεία, μάλιστα κάποια είναι είτε τράστερα, πεντάστερα, κάποια είναι και πρόσφατα ανακαινισέντα, και βέβαια ενοικιαζόμενα δωμάτια τα οποία διατίθενται προς πώληση. Βέβαια οι λόγοι είναι πάρα πολλοί, δηλαδή είτε γιατί υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι λόγοι σε ό,τι αφορά τους επιχειρηματίες, αλλά η κρίση, η οικονομική από τη μία, αλλά και τώρα βέβαια λόγω της πανδημίας που είναι πραγματικά μια λέλαπα που έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα και στον τομέα του τουρισμού, οδηγεί πολλούς επιχειρηματίες να στραφούν αλλού. Δηλαδή, να στραφούν σε κλάδους οι οποίοι θα είναι περισσότερο αποδοτικοί, με δεδομένο ότι υπάρχουν και πάρα πολλά κόστη στις λειτουργίες και όχι μόνο στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Δηλαδή, αυτό που αναφέρουν και οι ξενοδόχοι είναι ότι από τη μία κάποιοι θέλουν να στραφούν αλλού, και κάποιοι θέλουν να αποεπενδύσουν, ας χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον όρο που ίσως δεν είναι και τόσο δόκιμος. Βέβαια, αν η κατάσταση με την πανδημία δεν εκτονωθεί και συνεχίσει ο ρυθμός των κρουσμάτων και η καλοκαιρινή περίοδος, η τουριστική σεζόν, την οποία περιγράφουν και με τα πιο μελανά χρώματα οι ξενοδόχοι και όλοι οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα, ίσως γίνει και πιο έντονο αυτό το ζήτημα με τις πωλήσεις των ξενοδοχειακών συγκροτημάτων. Χρήστο, σε ποιες περιοχές κυρίως Χαλκιδικής υπάρχει πρόβλημα? Σε ό,τι αφορά τα πολιτήρια, μπορούμε να πούμε ότι παρατηρούνται σε όλο τον νομό. Δηλαδή, βέβαια είναι τα δύο πόδια της Χαλκιδικής που είναι και κατεξοχήν τουριστικές περιοχές, δεν μπορούμε να πούμε συγκεκριμένα, αφορά το σύνολο του νομού. Είναι μια κατάσταση συνολικά, βέβαια με περισσότερη έμφαση φυσικά τις περιοχές της Κασάνδρας, κυρίως Κασάνδρα και Συθονία, από μια πρώτη προσέγγιση και των σχετικών καταχωρήσεων Μάλιστα. στο διαδίκτυο. Φυσικά, όπως είπαμε, όλο αυτό οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Ίσως είναι και κάποιοι επιχειρηματίες που επηρεάστηκαν και από τις συγκυρίες, αλλά και κάποιοι άλλοι λόγοι που τους οδήγησαν σε αυτήν την διαδικασία, στο να στραφούν κάπου αλλού και να θέσουν προς πώληση τις επιχειρήσεις τους. Μάλιστα. Χρήστο, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε να βελτιωθεί η κατάσταση. Ναι, τα πρώτα μηνύματα σε ό,τι αφορά τη σεζόν δεν είναι και τόσο ευίωνα. Ας μην ξεχνάμε ότι μόλις την Δευτέρα ΠΕΣ απελευθερώθηκαν οι μετακινήσεις, αλλά ουσιαστικά
το άνοιγμα της σεζόν προσδιορίζεται στα μέσα Μαΐου, αλλά και ο Μάιος θεωρείται χαμένος σε εισαγωγικά για τον τουρισμό. Πάμε δηλαδή περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου με ένα πικ κρατήσεων, και όταν λέμε πικ εννοούμε πάντα με βάση τις συνθήκες που επικρατούν αναλογικά. Κρατήσεις περίοδο Ιουλίου, εκεί αναμένεται η κορύφωση της σεζόν, εφόσον βέβαια όλα κυλήσουν ομαλά και δεν υπάρξουν άλλες ανατροπές σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της πανδημίας. Βέβαια υπάρχει το πλεονέκτημα ότι θα χτίσουμε μεγαλύτερο τείχος ανοσίας, γιατί ο εμβολιασμός προχωρά και θα προχωρήσει και τον επόμενο μήνα ακόμη περισσότερο. Σίγουρα θα μας βρει πιο θωρακισμένους ο Μάιος, αλλά το ενδιαφέρον είναι περιορισμένο και είναι αναμενόμενο αυτό, το ενδιαφέρον για διακοπές. Και φυσικά αυτό που τονίζουν οι επιχειρηματίες είναι ότι αν δεν πρασινίσει ο χάρτης της Ελλάδας, όχι μόνο σε κάποιες περιοχές, αν δεν πρασινίσει λόγω των κρουσμάτων, γιατί αυτή τη στιγμή μην ξεχνάμε ότι παίζουμε με το κόκκινο και το βαθύ κόκκινο, η κατάσταση θα είναι ακόμη πιο δύσκολη. Μάλιστα. Πρέπει δηλαδή να συντρέξουν κάποιες προϋποθέσεις ώστε ο τουρίστας να αισθάνεται ασφαλής, να μην συναντήσει προβλήματα. Οι περιορισμοί ενδεχομένως να λειτουργήσουν ανασταλτικά. Είναι κάτι που τίθεται γενικότερα από παράγοντες του τουρισμού. Δηλαδή αν υπάρχουν απαγορεύσεις ακόμη και στην πορεία της σεζόν, δεν μπορεί δηλαδή ο τουρίστας με τη μάσκα. Αυτό λειτουργεί ανασταλτικά. Ή όταν η κυκλοφορία απαγορεύεται μετά τις πρώτες βραδινές ώρες, υπάρχει και ένα ζήτημα. Και μάλιστα μπορεί κάποιοι τουρίστες να στραφούν σε ανταγωνιστικές αγορές για τις διακοπές τους. Δηλαδή σε άλλες χώρες όπως η Τουρκία και διάφορους άλλους προορισμούς, όπου εκεί οι περιορισμοί λόγω της πανδημίας θα είναι ενδεχομένως διαφορετικοί. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο, για τις πληροφορίες και ελπίζω να πάνε όλα καλά. Να είστε καλά και εσείς. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.